Γιώργος Κουμουτσάκος, Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Πάνω σχολείο, κύριο πρόσωπο ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα και εσά. Χρόνια πολλά. Θα ήθελα να ξέρω πώς είναι το όνομα, το Ελπίδα στα κινέζικα. Έπρεπε να ρωτήσετε να το ακούσουμε. Ναι. Εμένα πάντως μου έκανε εντύπωση ότι μιλάει άπτα στα ελληνικά. Ενώ η κυβέρνηση όταν μιλάει είναι σαν να μιλάει κινέζικα. Είναι φοβερό πράγμα. Την Κινέζα την καταλαβαίνουμε. Για τη δικιά μας την κυβέρνηση. Λοιπόν, αλλά το όνομά της ήταν Ελπίδα. Και αυτή την ελπίδα τη δίνει μόνο η κυβέρνηση ως απάντηση. Να καλημερίσουμε τον κύριο Στέφανο Ξεκαλάκη, είναι μέρος Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όλους. Και στον κύριο Κουμουτσάκο που γιόρταζε χθες. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Δεν έφερε γλυκά. Αντέχομαι. Γλυκά δεν έφερε. Έχω ένα να σας δώσω. Μην σας το δώσω αυτό το ένα. Λοιπόν, κύριε Κουμουτσάκη, τώρα ο κόσμος επιστρέφει σιγά σιγά από τις διακοπές του Πάσχα. Φύγαν πολλοί, έτσι περάσαν καλά. Είχαν δύο χρόνια να βγουν οι άνθρωποι. Έρχεται αυτό που λέγαμε και με τον Γιάννη. Θα φτάσει σπίτι, θα δει. Πρώτον, εκεί να τον περιμένουν και στην είσοδο της πολυκατοικίας, λογαριασμοί. Το πρώτο. Έχει δει τι έχει γίνει όσον αφορά τη βενζίνη στο πιγενέλα και θα πάει και στο σούπερ μάρκετ. Και ξέρει επίσης ότι έχει να περιμένει μέτρα ανακούφισης και στήριξης που έχει προανακοινώσει η κυβέρνηση και έχει κάθε λόγο να πιστεύει ότι αυτό θα γίνει, διότι προηγήθηκαν μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν, όπως η αύξηση του βασικού μισθού, η στήριξη των νοικοκυριών προκειμένου το κόστος που είναι πραγματικά αυξημένο από τους λογαριασμούς του ρεύματος να τον επιβαρύνει λιγότερο και με μία πρόθεση δηλωμένη αλλά και αξιόπιστη της κυβέρνησης, μια δέσμευσή της να είναι δίπλα στους πολίτες σε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι κερδισμένο, αν θέλετε, η αξιοπιστία της κυβέρνησης ότι είναι δίπλα στους πολίτες είναι μια κερδισμένη πολιτική ήδη από την εποχή της πανδημίας, με πολύ μεγάλη παρέμβαση κρατική από μια κυβέρνηση που η αξιωματική αντιπολίτευση χαρακτηρίζει νεοφιλελεύθερη και είχαμε την νεοφιλελεύθερη κατά την αντιπολίτευση κυβέρνηση της χώρας να κάνει την πιο αποφασιστική δημόσια παρέμβαση στήριξης της κοινωνίας, νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Χωρίς αποτέλεσμα για την κοινωνία όμως, κύριε Κουμουτσάκο. Αν θέλετε να τελειώσω δύο λεφτάκια, αυτά έγιναν. Φτανούν. Αυτή είναι η ερώτηση. Σε αυτές τις συνθήκες της διεθνούς ακρίβειας που καλπάζει λόγω του πολέμου, φτάνουν αυτά τα οποία έχουμε κάνει? Όχι. Ποιο είναι το όριο όμως? Το όριο της παρέμβασης και της στήριξής μας, για την οποία κανείς δεν αμφισβητεί, είναι η έννοια μας για το αύριο. Η σημερινή στήριξη δεν μπορεί να είναι υπονόμευση του αύριο, διότι πρέπει να παρακολουθήσει τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας και κανείς δεν θέλει, κανείς πιστεύω δεν θέλει, να τεινάξουμε την οικονομία και τις προσπάθειες όλων αυτών των ετών στον αέρα. Καλά, και να ξαναμπούμε σε μια δημοσιονομική λιτότητα. Μπορεί να τεινάχθει και σήμερα. Κύριε Κουμουτσάκο, και σήμερα μπορεί να τεινάχθει αυτό, όπως λέτε. Γιατί άμα αρχίσει ο κόσμος να μην πληρώνει λογαριασμούς, αυτό τι θα γίνει? Δηλαδή, όταν λέμε χρέη. Να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο. Για πείτε μου, εσείς τα κάνετε. Η κυβέρνηση. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και γι' αυτό σας λέω ότι. Μα για τις πραγματικότητες μιλάμε. Την έχουμε αναγνωρίσει. Την έχουμε αναγνωρίσει κυβερνητικό επίπεδο και η δέσμευση είναι με πράξεις. Σας λέω εγώ ότι καλύπτει απολύτως τις ανάγκες των πολιτών? Όχι. Έγινε όμως. Έγινε. Γιατί, ποιο είναι το όριο που βάζουμε? Η φροντίδα για το αύριο. Νομίζω ότι αυτό δίνει τη βασική εικόνα της πολιτικής. Εγώ άλλο θέλω να μου πείτε. Γιατί δύο-τρία πράγματα δεν τα κάνετε για ένα διάστημα δύο μηνών, τριών μηνών? Πρώτα απ' όλα και θα μετά περιμένουμε. Να δούμε, δηλαδή, ας πούμε, ΦΠΑ στα τρόφιμα, γιατί δεν το χαμηλώνετε? Όπως ο άλλος στο σούπερ μάρκετ που πάει, το βλέπει επί τόπου. Δεν περιμένει να το δει μετά από 5 μήνες. Ξεκίνησα λέγοντας ότι υπάρχουν και μέτρα τα οποία επίκειται να ανακοινωθούν. Έτσι. Αυτή τουλάχιστον είναι η δήλωση η κυβερνητική και εγώ έχω κάθε λόγο να την πιστεύω. Επίσης, περιμένουμε μια πολύ σοβαρή απόφαση περί τα μέσα με τέλη Μαΐου από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το πλαφόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο του κόστους ενέργειας. Αλλά με μια δήλωση ταυτόχρονα της κυβέρνησης, του Πρωθυπουργού, ήμουνα στους Δελφούς όταν το είπε πρώτη φορά, ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δώσει μια ευρωπαϊκή απάντηση στην ευρωπαϊκή πρόκληση, εμείς θα προχωρήσουμε σε εθνικές λύσεις. Αποδεσμευόμαστε λοιπόν από την αναμονή αυτή, η οποία πρέπει να γίνει, διότι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούμε να απαντήσουμε κέραια στο πρόβλημα της ακρίβειας. Θα αποδεσμευτούμε λοιπόν από εκεί και θα εξαντλήσουμε όλες μας δυνατότητες. Αυτό καταθέτουμε στους πολίτες και ταυτόχρονα την απόλυτη συνειδητοποίηση ότι περνάει δύσκολα. Ότι όλοι περνάμε δύσκολα μέσα σε αυτή την κατάσταση. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Και όσο και να θέλει η αξιωματική αντιπολίτευση και η αντιπολίτευση να το μετατρέψει από ευρωπαϊκό
και διεθνές σε εθνικό, δεν θα τα καταφέρει γιατί δεν είναι αξιόπιστη αυτή η κριτική. Όλοι βλέπουν τι γίνεται. Να μιλήσουμε λίγο με πραγματικούς όρους. Και όχι χαριτολογώντας με τα κινέζικα. Εσείς το ξεκινήσατε και απάντησα. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε. Ο κόσμος δεν έχει γυρίσει ακόμα από την απόδρασή του από το Πάσχα. Να το είδαμε. Και έχει ματώσει. Έχει ματώσει με τις τιμές που υπάρχουν στα καύσιμα. Εγώ χθες πήγα αυθημερών μέχρι την Ναύπακτο και υπολόγισα ότι περνώντας και την γέφυρα να πάω και να έρθω με πετρέλαιο, θέλω γύρω στα 110 ευρώ. Βάλατε και τα διόδια μέσα. Τα διόδια βέβαια. Και τα διόδια βέβαια, με λέω. Γιατί τα διόδια δηλαδή τι όχι, είναι, ναι, δεν είναι κόστος. Και μάλιστα ληστρικό κόστος σχέση με την Ευρώπη. Ακούω τον κύριο Κουμουτσάκο που λέει ότι η κυβέρνηση περιμένει να δει τι θα γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να δράσει. Πότε? Τώρα που έφτασε 25 βαθμούς θερμοκρασία και δεν έχουμε ανάγκη τη θέρμανση. Άφησε τον κόσμο να παγώσει, να ματώσει. Άφησε τον κόσμο να παγώσει, να ματώσει. Για να μην κάνει τίποτα απολύτως. Για να κρυφτεί πίσω από ένα υπαρκτό διεθνές πρόβλημα το οποίο όμως υπερμεγενθήθηκε λόγω της απραξίας της. Έχουμε τα ακριβότερα καύσιμα, έχουμε την ακριβότερη ηλεκτρική ενέργεια. Έχουμε τις μεγαλύτερες απώλειες σε θανάτους από την πανδημία. Πρωταθλητές. Πρωταθλητές στην αστοχία και στην αποτυχία. Και μιλάμε για αύξηση του κατώτου μισθού. Δεν είναι αύξηση του κατώτου μισθού. Είναι περίπου με πραγματικούς όρους μείωση κατά 2%. Και αντιλαμβάνεστε γιατί το λέω, διότι ο πληθωρισμός ήδη τρέχει πολύ παραπάνω. Μιλάμε εσείς δηλαδή. Πόσο θα θέλατε να αποφτάσει, δηλαδή. Έχουμε καταθέσει την πρόταση προπολού ότι θα πρέπει να χάνει την κοινική. Τα 800, όχι 900. 800. 900, μια χαρά. Και γιατί όχι 850, κύριε Σκουρλέτη. Αντιπολίτευση είσαστε. Ναι, ναι. Ωραίο. Θέλετε, λέτε. Χαριτωμένο να το λες. Μα αυτή είναι αλλά, αλήθεια, αλλά από εκεί και έπειτα έχουμε σχεδόν 2% απώλεια των μισθών. Με βάση τις δύο αυξήσεις που κάνατε, ο πληθωρισμός τρέχει 9%. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κύριε Σκουρλέτη, ότι υπάρχει ένα διεθνές πρόβλημα στην οικονομία παγκοσμίως. Προσέξτε να δείτε. Και θα κάνουμε και ένα τομέα, νησί σε έναν ωκεανό που θα λέγεται Ελλάδα και δεν θα έχει πληθωρισμό. Τομέα. Πώς ναι, θα αλλά, γίνει αυτό. Αλλά όμως κοιτάξτε το παράδειγμα άλλων χωρών. Αποσυναρμολογήστε αυτό το ληστρικό μηχανισμό που λέγεται ενέργεια στην Ελλάδα. Χονδρική. Χρηματιστήριο ενέργειας. Το κάνανε οι Ισπανοί, οι Πορτογάλοι, ο Μακρόν. Το έκανε. Α, το συναρμολογήσατε εσείς βέβαια. Να επανασχεδιαστεί. Ναι. Να επανασχεδιαστεί. Δεν μπορεί. Χθες το 40% της παραγόμενης ενέργειας χθες ήταν από φυσικό αέριο. Οι φθηνότερες μορφές ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα υδροελεκτρικά, πληρωθήκανε με βάση την ακριβότερη τιμή. Συμπαρέστηνε την οριακή τιμή στην χοντρική αγορά. Πληρωθήκαν, είχαν υπερκέρδη. Αυτό λέμε. Σταματήστε ξέρετε. Λοιπόν αυτόν τον ληστρικό μηχανισμό. Σας έχουμε προειδοποιήσει. Δεν κάνετε τίποτα. Αυτή το κάνανε οι Ισπανοί, σας λέω. Το κάνανε οι Πορτογάλοι. Απλώ γίνεται μια ζωντανή συζήτηση. Στη συζήτηση τη Ζωντανή γνωρίζετε πολύ καλά ότι το εθνικό πλαφόν, αν δεν υπάρξει ευρωπαϊκό πλαφόν, θα οδηγήσει πάλι σε επιβάρυνση των φορολογουμένων. Διότι η διαφορά που θα υπάρξει. Εγώ δεν σας είπα αυτή τη στιγμή μόνο για πλαφόν. Είναι μια βεντάλια. Όχι. Σας λέω λοιπόν ότι να πληρώνουμε ακριβά το φυσικό αέριο στο βαθμό που το χρησιμοποιούμε. Αλλά την παραγόμενη ενέργεια από τα υδροελεκτρικά που είναι φτηνή, που το μεταβλητικό κόστος είναι ελάχιστο, γιατί να το πληρώνουμε σε τιμές φυσικού αερίου. Αυτός είναι ο ληστρικός μηχανισμός. Γι' αυτό είναι η λογική της ανώτερης οριακής τιμής. Αυτό λοιπόν αποσυνέδεσαν στην Ισπανία. Γι' αυτό και ανακοινώθηκαν εθνικά μέτρα. Θα περιμένουμε λίγο ακόμα. Ποια εθνικά μέτρα. Και ξεχνάτε και αν θέλετε μιλήσει. Εθνική ακρίβεια είναι αυτή. Αυτή είναι εθνική ακρίβεια. Αυτά είναι τα μέτρα. Αυτό που βιώνουμε σήμερα καταρχάς δεν είναι κάτι καινούριο. Στην Ελλάδα το βιώνουμε από το Δεκέμβρη. Όλες αυτές οι πολιτικές που εφαρμόζει σήμερα η κυβέρνηση και αναφέρθηκε και ο κύριος Κουμουτσάκος, αναφέρθηκε σε 43 δις ευρώ, τα οποία στην πραγματικότητα δεν έπεσαν στην πραγματική οικονομία. Το συμπληρωματικό προϋπολογισμό 2 δις επίσης. Ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός αφορά χρήματα τα οποία διαπίστωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ότι έχουν δημιουργήσει πλεώνασμα στον προϋπολογισμό. Πολύ απλά λόγω της σκροκέρδειας, λόγω της κερδοσκοπίας που προκάλεσε η ίδια η κυβέρνηση μέσα από τις επιλογές της. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι συζητάμε για μέτρα που θα λάβει η κυβέρνηση νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί πλέον να την πιστεύει. Μιλάμε για μια κυβέρνηση αναξιόπιστη, μια κυβέρνηση ανεύθυνη. Μιλάμε για την κυβέρνηση η οποία εξαφανίζει τον κορονοϊό
κάθε καλοκαίρι για να έρθει μετά το Σεπτέμβρη ένα νέο κύμα κορονοϊού. Και ακόμα και στο θέμα της ενέργειας σε σχέση με όλα τα άλλα κράτη, η θέση την οποία είχαμε για πιο ομαλή απολιγνητοποίηση μέχρι το 2028-2030, όπως έπραξαν βόρειες ευρωπαϊκές χώρες, η κυβέρνηση επέλεξε το 2019 να μας στερήσει αυτή την δυνατότητα και να έχουμε αυτή τη στιγμή την ακριβότερη ενέργεια. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο για ποιο λόγο δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο να μπει πλαφόν στη λιανική τιμή, που αυτή είναι η τιμή που αφορά στους καταναλωτές, και συζητάμε για καταστάσεις διαφορετικές, οι οποίες προοπτικά πιθανά να έχουν κάποιες θετικές, ένα θετικό αντίκτυπο στα νοικοκυριά μας. Άρα λοιπόν νομίζω ότι το γεγονός ότι η κυβέρνηση σήμερα έρχεται να λάβει μέτρα τα λαμβάνει πάρα πολύ αργά και είναι πάρα πολύ λίγα για να ανακουμπήσουν τα ελληνικά νοικοκυριά, τις δικές μας τις οικογένειες. Και αυτό νομίζω ότι είναι πραγματικά επιλογή της κυβέρνησης, γιατί είχε άλλες προτεραιότητες. Είχε προτεραιότητες να αυξήσει στα 800.000 ευρώ τις φοροαπαλλαγές για τις γονικές παροχές, να εξαφανίσει το συμπληρωματικό έμφυα, όπου αυτό επιβάρυνε την οικονομία μας κατά 280 εκατομμύρια ευρώ, αντί να στηρίξει τα μέσα και κατώτερα οικονομικά και κοινωνικά στρώματα. Έρχεται και ο έμφυα. Τώρα, επειδή το ανέφερε ο κύριος Τσεγαλάκης, μέσα στην εβδομάδα έρχεται και ο έμφυα, μέσα όλα τα άλλα. Έρχεται και ο έμφυα, αλλά μειωμένος έμφυα μετά τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Πολύ λίγο μειωμένος στα δικά μας νοικοκυριά, πάρα πολύ μειωμένος όμως. Τέσσερα λογαριασμούς της ΔΕΗ μαζί με τους φόρους υπόλοιπους. Αυτά φοβάστε ότι μπορεί κάποια στιγμή να υπάρξει μια στάση πληρωμών, κατά κάποια έννοια. Δηλαδή, όταν θα αρχίσουν να υπάρχουν καθυστερήσεις στην αποπληρωμή λογαριασμών ρεύματος, εκεί θα βρεθείτε αντιμέτωποι με ένα φαινόμενο το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσετε. Εγώ δεν μπορώ να προανακοινώσω μέτρα της κυβέρνησης. Είμαι βέβαιος όμως, κύριε Πιταράκη, σας κοιτάζω στα μάτια και όλους τους ψηφοφόρους σας το λένε αυτό. Είμαι βέβαιος ότι μέτρα θα υπάρξουν. Και θα είναι μέτρα τα οποία θα έχουν ουσιαστική συμβολή απελευθέρωσης του βάρους που αυτή τη στιγμή έχουν οι πολίτες, το οποίο αναγνωρίζεται από την κυβέρνηση, αναγνωρίζεται από μένα, αναγνωρίζεται από όλους. Δεν ζούμε αλλού. Ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει. Είμαστε δίπλα. Αλλά σας είπα ότι το μέλημά μας είναι τι θα γίνει και αύριο. Ετέθησαν τέσσερα θέματα, θα απαντήσω σχεδόν μονολεκτικά. Απολιγνητοποίηση. Συμφωνούν όσοι μας κάνουν κριτική ότι σε χρόνο ανύποπτο πριν από τον πόλεμο ο στόχος της ελληνικής οικονομίας και της αγοράς ενέργειας ήταν να πάμε σε πιο φιλικές προς το περιβάλλον μορφές ενέργειας. Και ήταν να εξαρτηθούμε από το φυσικό αέριο που δεν με το έχουμε, κύριε Μουτσάκο. Όταν λοιπόν αυτό γινόταν, δεν υπήρχε θέμα πολέμου. Όταν βρεθήκαμε πραγματικά στα πολύ δύσκολα, μπροστά σε αυτό που όλοι αντιμετωπίζουν, είπαμε θα ξαναλειτουργήσουμε τα λιγνητικά εργοστάσια, διότι αυτό απαιτεί η στιγμή και η ανάγκη στήριξη των οικοκυριών και της ενέργειας. Ποιο είναι το κόστος σήμερα για να ενεργοποιήσετε? Ένα λεπτό. Εσείς δεν κάνατε απονθρακοποίηση. Εξαρτήσατε πολύ περισσότερο την ηλεκτρική ενέργεια από το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο είναι. Το φυσικό αέριο είναι ορυκτός υδρογονάνθρακας. Είναι καύσιμο μετάβασης όμως και το ξέρετε. Είναι από τα πιο. Μισό λεπτό. Από τη μορφή ενέργειας που επιβαρύνει περισσότερο. Επειδή αναφέρατε την ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Έχετε κάνει εδώ και 2,5 χρόνια το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας? Δεν το έχετε κάνει. Για να ξέρει ο κόσμος πού μπορεί να κάνει τι, οι επενδυτές. Όπως ξέρετε, έχετε συμβάλει στην βελτιστοποίηση, στη διασύνδεση των ΑΠΕ. Στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, όπως ξέρετε, αυτή τη στιγμή υπάρχει έκρηξη επενδυτική. Υπάρχει τόσο πολύ ενδιαφέρον, τόσο μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον, που αυτό υποδηλώνει λοιπόν ότι υπάρχει ένα σχέδιο. Όχι, δεν υποδηλώνει. Είναι χωρίς σχέδιο. Υπήρχε. Γι' αυτό οι τοπικές κοινωνίες εξεγείρονται. Αυτή τη στιγμή γι' αυτό είναι τόσο η προσφορά. Τόσο μεγάλη προσφορά που αυτή τη στιγμή. Σπέκουλο γίνεται με τις άδειες. Δεν μπορούν να υλοποιηθούν όλα αυτά τα σχέδια γιατί δεν υπάρχει το απαιτούμενο δίκτυο να τα μεταφέρει. Είναι τόσες πολλές που χρειάζεται μια διαχείριση τη μεγάλη προσφορά. Έχετε μεριμνήσει για την αποθήκευση. Την αποθήκευση έχετε μεριμνήσει. Λέτε ότι ήταν συνειδητή επιλογή τη κυβέρνηση να μην βοηθήσει τα νοικοκυριά. Αυτή η πολιτική σα εκτίμηση είναι δυνατόν να έχει βαρύτητα και να είναι αξιόπιστη? Ποια κυβέρνηση θέλει σε αυτές τις συνθήκες να έχει την κοινωνία απέναντι?
Φαίνεται εξαντλούμε, στα ποιοτικά ευρήματα φαίνεται εξαντλούμε των δημοσκοπήσεων, κύριε Κομουτσάκο. Ακούστε, απλώς δεν έχετε συνηθίσει να έχετε μια κυβέρνηση η οποία είναι υπεύθυνη. Να εξαντλούμε τις δυνατότητες της στιγμής, έχοντας τα μάτια μας στραμμένα και σε αυτό που έρχεται. Ωραία, τα άλλα δύο, κύριε Κομουτσάκο. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε σε μια λογική σπατάλης σήμερα και αύριο να μην υπάρχουν χρήματα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Αυτό που είπατε για τη μεσαία τάξη. Η μεσαία τάξη ευτυχώς ξέρει πολύ καλά ποιος μείωσε μια καταιγίδα φόρων που είχε υποστεί τα προηγούμενα χρόνια, ποιος είναι δίπλα σε αυτό, ποιος δίνει κίνητρα εργασίας, επίδομα στην εργασία. Έχουμε μια κυβέρνηση που παρεμβαίνει στα κοινωνικά ζητήματα και στις κοινωνικές ανησυχίες. Και αυτό, ό,τι και να κάνει η αντιπολίτευση, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Και θα έλεγα, για να κάνω και μια γέφυρα με την επικαιρότητα, είδατε στην συζήτηση Μακρόν-Λεπέν. Η Λεπέν δεν σας ταυτίζω ιδεολογικά, αλλά ας πάμε στα πολιτικά. Η οποία έκανε μια επίθεση προσφοράς, γαλαντομοσύνης προς τους πολίτες. Παρουσιάζοντας νέα μέτρα, νέες στηρίξεις. Όταν λοιπόν όμως αυτά τα μέτρα δεν μπόρεσαν να τα στηρίξει στους οικονομικούς πραγματικούς όρους της Γαλλίας, ήρθανε τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων και είδαν ότι 61% των ακροατών έκριναν πολύ πιο πιστικό τον μετρημένο Μακρόν. Ωραία. Από την Λεπέν που έδινε τα πάντα στους πάντες. Λοιπόν, αυτό θα μεταφερθεί και στην Ελλάδα. Εμείς είμαστε αξιόπιστοι, εσείς απλώς δίνετε δώρα, χωρίς να έχετε τα χρήματα. Κύριε Σκουρλέτη, αντέχει, να σας πω κάτι. Έκανα μια σούμα προχθές. 44 δις έχει δανειστεί η χώρα για να στηριχθεί, όπως στηρίχθηκε εσείς, διαφωνείτε, αλλά 44 δις. Αυτά είναι πρακτικά νούμερα, πραγματικά νούμερα, για να στηριχθεί η χώρα στην περίοδο της πανδημίας. Τώρα υπάρχει άλλο ένα, 2, 3, 4, 5 δις πόσα θα πέσουν. Αντέχει η ελληνική οικονομία όλο αυτό το πράγμα. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε, η ελληνική κρίση θα κρατήσει για καιρό. Την ελληνική οικονομία κανείς δεν πρέπει να την βλέπει ανεξάρτητα από τις ανταχές του κόσμου. Σωστά. Κλείσαμε μία δεκαετία και οι μισθοί δεν έχουν φτάσει στο 2012 ο κατώτατος μισθός. Ακόμη δεν έχουμε φτάσει στα 751. Για σκεφτείτε τι έχει μεσολαβήσει μέχρι τότε. Από τότε μέχρι τώρα. Ναι, πανδημία. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Άκουσα για τους αυτοαπασχολούμενους, για τους μικρομεσαίους, αλλά σήμερα είναι αποκλεισμένοι εδώ και χρόνια από το τραπεζικό σύστημα. Δεν υπάρχει στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Υπάρχει μια προτεραιότητα στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Μεροληπτικά η κυβέρνηση δουλεύει για τις πολύ πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Ακόμη και στον τρόπο που αναπτύσσονται οι αγορές. Ακόμη και στα μολ. Θα πάνε να φέρουν ένα καινούριο μολ στην Λεωφόρο Κηφισίας, στο πέμπτο κατά σειρά. Μαζί με το καζίνο που θα έρθει από την Πάρνηθα. Το ξέρει ο κύριος Κουμουτσάκος, γιατί πολιτεύεται στο βόρειο τομέα. Και θα ήθελα να τον ακούσω εδώ αν έχει μια θέση εναντίον αυτής της μεταφοράς. Το να πάει ένα καζίνο μέσα στις γειτονιές και μέσα από τα σπίτια, ας πούμε, των κατοίκων της περιοχής. Ναι, βεβαίως. Λέω στο κτήμα Δηλαβέρη. Λοιπόν, άρα κανείς έτσι πρέπει να τα βλέπει τα πράγματα. Για να αντιλαμβάνεται. Άκουσα το σχόλιο για τις γαλλικές εκλογές. Ανακουφιστικό, λοιπόν, ότι έχασε η Λεπέν, αλλά με αυξημένα ποσοστά. Ο δρόμος των μεγάλων πολιτικών επιλογών του νεοφιλελευθερισμού σήμερα στην Ευρώπη, τις οποίες ως ένα πολύ μεγάλο βαθμό υλοποιεί και ο Μακρόν, τροφοδοτούν την ακροδεξιά. Αυτό είναι το καμπανάκι κινδύνου. Θυμηθείτε τις μεγάλες συγκρούσεις για τα κίτρινα γυλαίκα, για το ασφαλιστικό, στα γαλλικά προάστια. Πρέπει λοιπόν να ιτηθεί ο ακραίος νεοφιλελευθερισμός, ο αντικοινωνικός νεοφιλελευθερισμός. Αυτό είναι το δικό μας μήνυμα και θεωρώ ότι κατά αντανάκλαση αυτών των γεγονότων και εμείς ζούμε παρόμοιες καταστάσεις. Είναι βαθιά αντικοινωνική αυτή η πολιτική που έχουμε απέναντί μας. Κύριε Ξεγαλάκη, τώρα επειδή βλέπω εδώ και ώρα στον τίτλο από κάτω, σας έχουμε ως Κινάλ Πασόκ. Πότε είναι το δημοψήφισμα που θα επιλέξετε, πώς θα κατεβείτε στις εκλογές? Σκέτο Πασόκ. Όχι, δημοψήφισμα ισοκομματικό. Δεν κληθούμε κι εμείς να ψηφίσουμε. Σκέτο Πασόκ θα είναι στον τίτλο Σκέτο Πασόκ. Θα μας πει. Είναι στις 8 Μαΐου. Το Πασόκ επανέρχεται στο προσκήνιο. Και επειδή αναφέρθηκε και στη μεσαία τάξη ο κύριος Κομουτσάκος, πραγματικά ο κόσμος ξέρει ποιος δημιούργησε τη μεσαία τάξη και ποιος πραγματικά μπορεί να την αναδομήσει. Γιατί η καθημερινότητα δείχνει τελείως διαφορετικά πράγματα από αυτά που ανέφερε ο κύριος Κουμουτσάκος. Το βιωτικό μας επίπεδο διαρκώς υποβαθμίζεται, οι κοινωνικές ανισότητες οξύνονται και πραγματικά το μήνυμα που περνάνε οι γαλλικές εκλογές δεν είναι ένα μήνυμα εφησυχασμού, είναι ένα μήνυμα αφύπνισης. Όταν η κυρία Λεπέν αυξάνει κατά 3 εκατομμύρια τις ψήφους της και μειώνονται του κυρίου Μακρόν κατά 2 εκατομμύρια, νομίζω ότι τα δημοκρατικά κόμματα πρέπει να τεθούν σε εγρήγορση και αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο με λόγια για να διαφυλάξουμε
το φιλελευθερισμό και τη δημοκρατία, πρέπει να γίνει με πράξεις, με πολιτικές οι οποίες θα έχουν επίκεντρο τον άνθρωπο. Αυτό είναι πολύ το ζητούμενο. Ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Μια αντίδραση για τις γαλλικές εκλογές. Όχι, όχι, όχι. Ο εχθρός δεν είναι ο φιλελευθερισμός, κύριε Σκουρλέτη, είναι ο λαϊκισμός.